κάθε έναρξη μιας διοργάνωσης ξέρουμε ότι κουβαλά πάνω της πολλά όνειρα και ελπίδες διάθεσης. Έτσι είναι και η σημερινή πρώτη, στην οποία παίχτες, παράγοντες και κόσμος δικαιούνται να κάνουν όνειρα για το μέλλον τους στη διοργάνωση. Βέβαια, το νόμισμα έχει και την ανάποδη όψη του, το δράμα. Αυτή όμως είναι και η μαγεία. Σουτάρει με δύναμη! Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Η ομάδα καλά ξεντελήφθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος. Μπενζεμά! Απίστευτο! Αν δεν σε θέλει μπάλα... Ο Μπενζεμά πάντα καραδοκεί για τον γκολ, όπου και αν βρίσκεται. Αν υποψιαστεί ευκαιρία για γκολ, θα σουτάρει χωρίς κανένα δισταγμό. Ζωάο Κανσέλο. Καλή μπαλιά. Μέση. Κρατάει χαμηλά την μπάλα. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Μπορούν να κάνουν τα μαγικά τους εδώ. Εντάξει, είναι εκτός ακτίνας δράσης εδώ, αλλά και ο goalkeeper δεν πρέπει να επαναπαύεται. Μπορεί και να πιάσει στον ύπνο. Κριστιάνο Ρονάλντο. Πολύ φαρμακερή εκτέλεση. Παρά τη μεγάλη απόσταση, παραλίγο να μπει. Έξυπνη η πάσα του. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Μανέ, μόνος του με την μπάλα. Για να δούμε τι θα επινοήσει. Εμπαπέ! Το δοκιμάζει. Και η μπάλα είναι γκολ. Ωραία ενέργεια για την Ελλάδα. Απίστευτο! Και τώρα η Ελλάδα περνάει μπροστά στο σκορ. Διόγκο Κώστα. Αν και αντέδρασε σωστά την πρώτη φορά, μετά δεν μπόρεσε. Ωραία προσπάθεια, ακολούθησε την μπάλα ξέροντας πως σε τέτοια σουτ είναι πολύ δύσκολο για τον τερματοφύλακα να την μπλοκάρει. Τελικά επιβραβεύτηκε. Με αυτό κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς το όνειρο. Αυτό το τέρμα δημιούργησε πραγματικό παζουρλισμό στους Και να η ευκαιρία. Παρατρίχα να το βάλει. Ο Μανέ δεν έκανε και την καλύτερη επιλογή εδώ. Για μένα έπρεπε να είχε πασάρει ή να είχε σουτάρει με καλύτερες προϋποθέσεις. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ναι, θα το κάνει. Παραλίγο γκολ. Ο goalkeeper ξέρει πολύ καλά ότι δεν είχε ελπίδες εδώ αν το σουτ πήγαινε μέσα. Ρόδρι. Σκόουλς. Ρόδρι. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Ρόδρι. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Νεϊμάρ. Αυτό δεν το βλέπεις και συχνά. Ο Σκόουλς με την μπάλα. Θα δοκιμάσει την τύχη του. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Μπενζεμά βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση και προσπαθεί να σουτάρει. Φοβερή απόκρουση. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Μπράινε, είναι offside. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Νομίζω ότι έδωσε ξανά offside. Ναι, δυστυχώς για αυτούς.
Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Νομίζω πως φαινόταν εξ αρχής η κατάληξη της φάσης. Γρήγορες, κοφτές πάσες. Μπενζεμά! Ωραίο το κόψιμο. Ούτε αυτή τη φορά μπόρεσαν. Ευκαιρία ο Εμπαπέ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μα ναι, σημαδεύει. Ο, του την έκανε. Θα επιχειρήσει ένα σούτ. Και άλλη ευκαιρία. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. MDD. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Μέση. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Ξεκινάει η κόντρα. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος, νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Ωου, καλό διάβασμα της φάσης. Τον βοήθησε όμως και ο αντίπαλος. Φάνηκε τι θα έκανε. There will be 1 minute at a time. Δοκιμάζει την βαθιά παλιά. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Γκορέτσκα. Σκόουλς. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να θεωρηθεί. Κοιτώντας πίσω το πρώτο 45 λεπτό, τι βλέπεις? Η Ελλάδα θα πάει τέλεια. Αφήνει τον αντίπαλο να έχει την κατάσταση. Σουτάρει προς το τέρμα. Και είναι δοκάρι. Έπρεπε να κόψει και τα κατάφερε. Του έκανε τάκλιν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μάλλον είναι πέναλτι. Μάλιστα. Θα δοκιμάσουν την τύχη τους από τα 11 βήματα. Ευκαιρία να μεγαλώσει το προβάδισμά της η ομάδα. Φοβερή απόκρουση από τον Ντιόγκο Κώστα. Έχασε μεγάλη ευκαιρία. Τέτοιες ευκαιρίες δεν σου παρουσιάζονται συχνά. Πρέπει να τις αρπάζεις αμέσως από τα μαλλιά. Γιατί η θεά τύχη, μην ξεχνάμε, ήταν και καραφλή στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, έτσι. Κόρνερ. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Η αντίπαλη ομάδα είναι ακόμα στο 0. Και να η κεφαλιά. Η μπάλα είναι μέσα. Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Κατόρθωσε και πήρε όμορφα την κεφαλιά και δεν αστόχησε. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Ερναντέζ προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Υποδειγματική άμυνα και πάλι. Γκορέτσκα, οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Πάει μόνος του. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Ρόδρι. Καιροφυλακτούσε και την κέρδισε. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Τη σηκώνει πάνω από την άμυνα. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. NDD. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Καλή μπάλα. Σε πολύ πλεονεκτική. Έτοιμος να σουτάρει. Κατέβασε τα ρολά εδώ. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση.
Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Γκορέτσκα παραχωρεί το φάουλ. Έξυπνη η πάσα του. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Η μπάλα στον Μανέ. Δοκίμασε να πάει μέχρι τέλους, αλλά ο αμυνόμενος είχε άλλη άποψη. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Καλή προσπάθεια εδώ. Αν έβρισκε και τον συμπαίκτη του, θα ήταν ακόμα καλύτερη. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Έξοχη κυκλοφορία της μπάλας. Ο Μπενζεμά δεν μπορούσε να κάνει και πολλά εδώ. Ίσως μια πάσα να ήταν καλύτερη επιλογή. Σεντράρει ο Μπενζεμά. Και απομακρύνει την μπάλα με δύναμη. Νέιμαρ. Και καταφέρνει να την κόψει. Ναι, βγήκε έγκαιρα στην μπάλα. Μπράβο του, καλή κίνηση. Ευκαιρία ο Ρονάλντο. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Σωστή ανάγνωση, την έκανε δικιά του. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Ίσως να έχουν περισσότερη τύχη αν προς... Μανέ! Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Έβαλε σωστά εκεί το πόδι του και κέρδισε τη μονομαχία. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Θα εξαπολύσει το σουτ. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Νέιμαρ, Σκόουλς, να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Η Ελλάδα προφανώς κάνει καθυστέρηση τώρα. Ερναντέζ. Νέιμαρ με την μπάλα. Περνάει την μπάλα ψηλά, πάνω από τους αντιπάλους. There will be one minute at a time. Νέιμαρ. Νέιμαρ γεμίζει προς την περιοχή. Για ασφάλεια θα διώξουν. Εκτός γραμμής σε πλάγιο. Ερναντέζ. Κάνει το γέμισμα. Υπέροχη προσπάθεια. Έφτασαν πάρα πολύ κοντά με αυτή τους την ενέργεια. Αλλά τελικά ήταν και η τελευταία του αγώνα, καθώς μόλις ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης.